ώρες πάλευαν μόνοι αβοήθητοι στα βράχια, εκλιπαρώντας με κλήσεις τους στο λιμεναρχείο Ραφίνας να τους περισυλλέξουν πλοιάρια του λιμενικού. Έκαναν δεκάδες τηλέφωνα από το κινητό τους για βοήθεια, αλλά αγνοήθηκαν. Οι τέσσερις πανεπιστημιακοί με τα παιδιά τους τελικά διασώθηκαν από καΐκια ιδιωτών και σήμερα δήλωσαν στον εισαγγελέα Ηλία Ζαγοραίο παράστηση πολιτικής αγωγής κατά παντός υπευθύνου, συμβάλλοντας τους μάρτυρες στην εισαγγελική έρευνα για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μαζί με τη γυναίκα μου και τη μία μας κόρη κατευθυνθήκαμε προς την πλησιέστερη παραλία, όντας πανικόβλητη και με μόνη πηξίδα το ένστικτο της επιβίωσης. Οι υπόλοιποι εγκλωβίστηκαν σε άλλη κοντινή παραλία. Διατρέξαμε μεγάλο κίνδυνο, παραμένοντας επί ώρες μέσα στο νερό και πάνω στα βράχια, περιμένοντας τα σωστικά συνεργεία να καταφτάσουν. Πονούσαμε από τα εγκάβματα, τις πληγές και τον τρόμο που μας είχε προκληθεί κατά την προσπάθειά μας να απομακρυνθούμε από το μένος της πύρινης λέλαπας. Οι τέσσερις πανεπιστημιακοί στρέφονται κατά όλων των φορέων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης, βάζοντας το στόχαστρο μεταξύ άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών και τον κεντρικό λιμενάρχη Ραφίνας. Όπως επισημαίνουν, παρά τις δεκάδες κλήσεις τους στο λιμεναρχείο, όλες αγνοήθηκαν, ενώ οι λάθος χειρισμοί του λιμενάρχη έθεσαν σε κίνδυνο τους εκατοντάδες εγκλωβισμένους στις ακτές. Κατά τη διάρκεια αυτής της μαρτυρικής παραμονής, προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να επικοινωνήσουμε με το τηλέφωνο της άμεσης επέμβασης του λιμενικού σώματος, στον αριθμό 108, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η ΜΑΤΑ πραγματοποίησε 25 αναπάντητες κλήσεις μεταξύ 7 και 8 λεπτά και 12 και 5 προς τον αριθμό 108. Εισέπραταν συνεχείς και αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις ότι τώρα έρχεται το πλοιάριο από το λιμεναρχείο Ραφίνας. Αυτό δεν πήγε ποτέ και μετά από πάροδο 8 ολόκληρων ωρών πήγε και τους περισυνέλεξε ένα ιδιωτικό μικρό πλοιάριο. Οι τέσσερις πυρόπληκτοι στρέφονται κατά του κεντρικού λιμενάρχη Ραφίνας και για δύο ακόμη λόγους. Πρώτον, γιατί κατά τις ώρες της φωνικής πυρκαγιάς άφησε να δένουν πλοία της γραμμής στο λιμάνι της Ραφίνας, αποβιβάζοντας εκατοντάδες επιβάτες με τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να εγκλωβιστούν στους παραλιακούς δρόμους στο κόκκινο λιμανάκι. Και δεύτερον, γιατί κατά την είσοδό τους στο λιμάνι τα πλοία προκαλούσαν έντονο κυματισμό στους γύρω κόλπους, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι πάλευαν να κολυμπήσουν για να σωθούν από τη φωτιά. Κάποιοι άνθρωποι παρεσύρθησαν από αυτά τα κύματα και έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της αλόγιστης πρακτικής. Τι θα έπρεπε να κάνει ο κεντρικός λιμενάρχης? Να απαγορεύσει τον κατάπλου ή να τους κατευθύνει σε παρακείμενο λιμάνι? Οι αναπάντητες κλήσεις και οι ισχυρισμοί των πυρόπληκτων είναι καταγεγραμμένοι, όπως εξηγούν στον λογαριασμό των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ενώ με υπόμνημά τους ζητούν από τον εισαγγελέα να λάβουν από το λιμεναρχείο Ραφίνας και το αρχηγείο του λιμενικού σώματος αντίγραφο των συνομιλιών των πολιτών τόσο με το λιμεναρχείο Ραφίνας όσο και με τη γραμμή 108, όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στο καταγραφικό σύστημα του λιμεναρχείου, προκειμένου, όπως σημειώνω στο υπόμνημα, να γίνει γνωστό τι ώρα δόθηκαν εντολές διάσωσης και τι ώρες πήραν για παραλαβή τα πλοιάρια του λιμενικού.